Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Λαγουταρέλης και μαζί θα μιλήσουμε για τις τεχνικές του κάστινγκ. Το κάστινγκ είναι μια τεχνική με την οποία μπορούμε να ψαρέψουμε όλα τα είδη ψαριών, όλες τις εποχές του χρόνου και με όλες τις συνθήκες. Μια τεχνική με την οποία αναλόγως το πού και με ποιες συνθήκες την εφαρμόζουμε χωρίζεται σε διάφορες κατηγορίες. Οι βασικές κατηγορίες του κάστινγκ είναι τρεις. Θα ξεκινήσουμε με το surf casting, με το οποίο ψαρεύουμε από παραλία, κόντρα στους δυνατούς αερίδες που δημιουργούν μεγάλα κύματα, στοχεύοντας σε διάφορα ψάρια. Επίσης, άλλη μια κατηγορία είναι το rock fishing. Με το rock fishing ψαρεύουμε από βράχια σε βαθιά νερά, με το οποίο έχουμε δυνατότητα να πιάσουμε ακόμα και πολύ μεγάλα θυράματα. Η πιο γνωστή κατηγορία σε όλους είναι το casting, με το οποίο ψαρεύουμε από παραλίες ή λιμάνια με ήπιες συνθήκες. Αυτή είναι και η κατηγορία που θα ασχοληθούμε σήμερα. Ανάλογα στην κατηγορία που θα ψαρέψουμε, χρειαζόμαστε και τον ανάλογο εξοπλισμό. Για το casting με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα, ο εξοπλισμός δεν είναι ιδιαίτερος και μπορούμε να ψαρέψουμε σχεδόν με όλα τα καλάμια. Τα καλάμια που θα χρησιμοποιήσουμε για να ψαρέψουμε με την τεχνική του casting μπορούν να είναι δίσπαστα είτε τηλεσκοπικά. Το μήκος τους κυμαίνεται από 3,30 έως 4 μέτρα και το casting weight τους από 80 έως 150 γραμμάρια περίπου. Δηλαδή το βάρος του μολυβιού που μπορούμε να ρίξουμε με αυτά τα καλάμια. Οι μηχανισμοί που θα χρειαστούμε θα πρέπει να έχουν μέγεθος περίπου 5.000, χωρητικότητα γύρω στα 200 μέτρα πετονιάς και η πετονιά που χρησιμοποιούμε για να τους εφοδιάσουμε είναι από 0.30 έως 0.35. Θα ξεκινήσουμε να δείξουμε πώς στείνουμε ένα καλάμι για το ψάρεμα την παραλία. Η αρματοσιά που θα χρειαστούμε είναι απλή και θα δείξουμε δύο τύπους. Έναν με μονάγκιστρη και έναν με δύο αγκίστρια. Πάμε να τους δούμε. Θα κατασκευάσουμε μία σειρώμενη αρματοσιά που αποτελείται από ένα αγκίστρι και θα ξεκινήσουμε περνώντας την πετονιά μέσα από όλους τους οδηγούς του καλαμιού.
Για την κατασκευή της θα χρειαστούμε ένα σύσι, το γνωστό εξάρτημα το οποίο χρησιμοποιούμε για να τοποθετήσουμε το μολύβι. Και στη συνέχεια θα περάσουμε ένα στριφτάρι, το οποίο θα δέσουμε στην άκρη της πετονιάς μας. Κάνουμε τον κόμπο, σαλιώνουμε για να μην καεί η μπετονιά μας και σιγά σιγά σφίγγουμε. Έπειτα κόβουμε το ξεύτι και το πρώτο μέρος της αρματοσιάς μας είναι έτοιμο. Συνέχεια θα κατασκευάσουμε το παράμαλο που θα τοποθετήσουμε στην αρματοσιά μας, το οποίο θα αποτελείται από πετονιά φλωροκάρμπον διαμέτρου από 0,25 μέχρι και 0,30 αναλόγως τα ψάρια που θέλουμε να ψαρέψουμε. Θα κόψουμε ένα κομμάτι πετονιάς μήκους περίπου 80 εκατοστά. Και θα δέσουμε στην άκρη το αγκίστρι μας. Τα αγκίστρια που θα χρησιμοποιήσουμε βασίζονται πολύ στον τύπο του δολώματος που θα δολώσουμε. Αν ψαρέψουμε με σκουλίκια κρεβάτι θα χρειαστούμε λεπτά αγκίστρια, ενώ αν ψαρέψουμε μεγαλύτερα δολώματα όπως μονοδόλι θα χρειαστούμε πιο χοντρά. Και το τοποθετούμε στο στριφτάρι που βρίσκεται στην άκρη της πετονιάς που έρχεται από το μηχανισμό μας. Η αρματοσιά μας είναι έτοιμη και το μόνο που έχει απομείνει είναι να τοποθετήσουμε το μολύβι πάνω στο σύσι. Όταν χρησιμοποιούμε τηλεσκοπικά καλάμια, καλό θα είναι όταν ανοίγουμε το καλάμι να προσέχουμε ώστε τα δαχτυλίδια να σφινώνουν καλά μεταξύ των στελεχών και να βρίσκονται στην ίδια ευθεία ώστε να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα κατά τη διάρκεια της βολής και του ψαρέματος. Από τη μονάγκιστρια αρματοσιά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αρματοσιές με δύο αγκίστρια, κυρίως όταν ψαρεύουμε σε παραλίες με άμμο με στόχο τις μουρμούρες. Καλό θα είναι αυτές τις αρματοσιές να τις έχουμε έτοιμες ώστε να μην χάνουμε χρόνο στην παραλία για την κατασκευή τους. Ψαρεύοντας με την τεχνική του casting, έχουμε δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε όλο τον ειδών τα δολώματα. Από ζωντανά σκουλίκια, νοπά, καλαμάρια, σουπιές, ακόμα και ζωντανά μικρά ψάρια.
Για τα ψάρεμα την παραλία, δύο πολύ αποτελεσματικά δολώματα είναι ο ακροβάτης και το σκουλίκι μονοδόλι. Ο ακροβάτης είναι ένα σκουλίκι με το οποίο έχουμε δυνατότητα να πιάσουμε όλα τα είδη ψαριών. Διαθέτει εξαιρετική κίνηση, ακόμα και όταν βρίσκεται δολωμένο στο αγκίστρι μας. Μπορούμε να το δολώσουμε σε μικρά κομμάτια ή και ολόκληρο. Για να περάσουμε στο αγκίστρι μας τον ακροβάτη, θα χρειαστούμε τη βελόνα δόλωσης. Θα ξεκινήσουμε περνώντας τη βελόνα από την ουρά στο πίσω μέρος του σκουλικιού. Με προσεκτικές κινήσεις να μην τρυπήσουμε το σώμα του. Και θα βγάλουμε τη μύτη 2 εκατοστά πριν από το κεφάλι. Θα πάρουμε το αγκίστρι και θα το τοποθετήσουμε στο πίσω μέρος της βελόνας όπου υπάρχει μια ειδική υποδοχή για να μπει. Συνέχεια θα τεντώσουμε την πετονιά και με αργές κινήσεις θα περάσουμε όλο το σκουλίκι μέσα στο παραμαλό μας μέχρι να βγει η μύτη από το αγκίστρι, το αρπάδι έξω. Αν παρατηρήσετε, ακόμα και αν το σκουλίκι βρίσκεται δολωμένο, αυτό προχωράει. Αυτή την κίνηση κάνει μέσα στο βυθό, με αποτέλεσμα να προσελκύει όλα τα ψάρια. Το μονοδόλι θα το περάσουμε στο αγκίστρι μας με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Θα ξεκινήσουμε περνώντας τη βελόνα από το πίσω μέρος του σκουλικού που βρίσκεται η τρύπα. Με μεγάλη προσοχή θα το βγάλουμε από μπροστά. Θα ακολουθήσουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία, βάζοντας τη μύτη από το αγκίστρι στην ειδική υποδοχή της βελόνας και με προσεκτικές κινήσεις θα περάσουμε το σκουλίκι στο αγκίστρι. Θα πρέπει να προσέξουμε ώστε να το περάσουμε με τέτοιο τρόπο να μην φύγουν τα υγρά από το σκουλίκι. Για να πραγματοποιήσουμε μια σωστή βολή, θα πρέπει το μολύβι μας να βρίσκεται στο ύψος του πρώτου δαχτυλιδιού. Δηλαδή κάπου εδώ. Έπειτα, ανοίγουμε το pick-up. Τοποθετούμε το μολύβι στο έδαφος με προσοχή να μην σκαλώσει σε κάποιο εμπόδιο. Και κάνουμε τη βολή μας. Μετά από κάθε βολή, μαζεύουμε τα μπόσικα της πετονιάς και όταν αυτή τεντώσει τελείως, τραβάμε ώστε να απλωθεί η πετονιά μας στο βυθό για να έχει καλύτερη παρουσία το δόλωμά μας. Για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τις τσιμπιές των ψαριών υπάρχουν δύο τρόποι. Θα χρειαστούμε κάποια αξεσουάρ που θα μας δείχνουν την τσιμπιά. Το ένα είναι ο γνωστός κρεμαστός οπτικός ειδοποιητής, τον οποίο τοποθετούμε πάνω στην πετονιά. Και όταν κάποιο ψάρι τσιμπήσει το δόλωμά μας, αυτός αμέσως θα ανέβει και έτσι θα μας προδώσει την τσιμπιά του ψαριού.
Είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιούμε κυρίως όταν επικρατούν ήπιες συνθήκες, γιατί αν φυσάει θα παρασύρεται από τον αέρα και συνέχεια θα μας μπερδεύει. Βέβαια υπάρχει και ο δεύτερος που είναι ο πιο γνωστός σε όλους, με το γνωστό κουδουνάκι, το οποίο τοποθετείται στην κορυφή του καλαμιού και όταν η αρματοσχέα μας δεχτεί κάποιο τσίπημα,